της θεραπείας της πρώτης μας αρνήσεως. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι η διακονία έχει βαθύτερο νόημα. Δεν είναι απλώς ότι το κάνουμε για να επιβιώσουμε επειδή κατοικούμε σε αυτόν τον χώρο. Αυτό το κάνουν στην κοινωνία οι υπάλληλοι που έχουν σκοπό να πληρωθούν. Όχι εμείς. Εμείς την διακονία την οποία κάνουμε είναι ιερά αποστολή. Είναι λειτουργήμα πνευματικών. Και μέσω της διακονίας αποδεικνύουμε τον εαυτό μας απολύτως υπηκόουση στο Θεό θέλημα, απολύτως οπαδούς της ολοκληρωμένης αυταπορνήσεως και ομολογίας. Και έτσι δικαιούμεθα να ακούσουμε εις το τέλος το εύδουλε αγαθέ και πιστέ. Αυτάρκεια στην αναγκαία είναι απαραίτητη στον κοινοβιάτικο τρόπο ζωής. Κάθε μοναστήρι ενεργεί σαν ζύμη στην κοινωνία σχηματίζοντας μια όαση αποστολικής αδελφότητος μέσα σε ένα κόσμο που περικλείεται καθημερινά και περισσότερο στη μοναξιά και στην έκθρα. Λόγα φωτός ανεσπέρου, ύπαρξη φωτιζωμένη και φωτίζουσα, μέθεξη με το Θεό, κοινωνία με τον συνάνθρωπο, διάλογος με τη φύση. Ο μοναχός εργάζεται στο λυτρωτικό έργο του Χριστού, στην αποκατάσταση της διασαλευμένης ουράνιας και πήγιας κοσμικής και υπερκόσμιας λειτουργικής αρμονίας. Βασική έκφραση της αγάπης μεταξύ των ανθρώπων είναι η με αυτοθυσία διακονία του ενός για τον άλλο. Ο Ορθόδοξος Μοναχισμός είναι άσκηση στην τέχνη της αγάπης. Με επιμένα τον Χριστό δημιουργείται η κοινή βιωτή και το πλήρωμα του φωτός. Μέλη πάντες ενός σώματος. Όλοι είναι χρήσιμοι και απαραίτητοι. Ο ψαράς, ο κυπουρός, ο τραπεζάρης, ο γραμματέας. Όλες οι δυσκολίες γίνονται δεκτές σαν αφορμές προσευχής, πνευματικής οριμάνσεως και οριοποιήσεως ψυχικής, ευκαιρίες μετανοίας και ταπεινώσεως.